τεχνικούς. Η πλατφόρμα αυτή είναι μια απλή πλατφόρμα. Έχουμε εξοικειωθεί βέβαια με το περιβάλλον αυτό. Μπορούμε να δούμε εύκολα και ξεχωρίσουμε το ακίνητο το οποίο γράφεται πάνω και τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Για έναν βέβαια που δεν έχει γνώσεις, έτσι, ειδικές γνώσεις και δεν έχει χειριστεί τέτοιους θέματα, σαφώς και είναι δύσκολο, όπως είναι δύσκολο κάποια τέτοια επαφή με την σύγχρονη έτσι τεχνολογία. Δηλαδή ένας παππούς, μισό λεπτό, ένας παππούς 70, 75, 80 δεν έχει τίποτα με τις ηλικίες. Δεν μπορεί. Στα χωριά, όχι μόνο στα αρκαλοχώρη γύρω-γύρω, του είναι εύκολο? Όχι, όχι. Να το ξεκαθαρίσουμε. Αυτό δεν το συζητάμε. Πρέπει να πάμε εμείς εκεί με οποιοδήποτε τρόπο, συγγενείς, γνωστοί, οτιδήποτε, να βοηθήσουμε τους ανθρώπους αυτούς να κάνουν τις αιτήσεις που πρέπει να κάνουν και να πάρουν αυτά τα οποία δικαιούνται και να τα κάνουν σωστά. Πρέπει όμως να πούμε ότι η τεχνολογία αυτή βοηθάει και ξεπερνάμε τα προβλήματα που είχαμε παλαιότερα με αποζημιώσεις που πηγαίνανε 3 και 4 χρόνια και 5 χρόνια πολλές φορές για να δοθούν. Εδώ μιλάμε ότι με τον τρόπο αυτό, ναι, σε μερικές μέρες θα καταβάλλονται τα χρήματα στους λογαριασμούς των δικαιούχων. Άρα ας κρατήσουμε αυτό ως θετικό, πέραν του γεγονότος ότι υπάρχει πραγματικά θέμα με τη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Mm-hmm. Κοιτάξτε τώρα να δείτε. Καταρχήν δεν έχουν μπει όλες τις περιοχές. Ακόμα και στους δύο, φαίνονται σήμερα δύο σεισμόπληκτοι στη Δήμη. Τον Μηνώα Παιδιάδος και Αρχανώνας Θεουσίου. Μάλιστα. Και εδώ όμως έχουν μπει κάποια χωριά. Δεν έχουν μπει όλα. Δεν έχουν μπει όλα, δηλαδή τα 40 χοντρικά στο Δήμο Μηνώα και τα 30 Αρχανώνα στα Ερουσία δεν έχουν μπει. Μάλιστα. Όχι, είναι περίπου γύρω στα 12 στον ένα και περίπου 17-18 στον άλλο. Μάλιστα. Άρα δεν έχουμε όλη την εικόνα μέσα, έχουμε επικοινωνήσει, θα μπουν. Καταλαβαίνετε ότι έχουν και αυτοί, μέχρι να προσαρμοστούν θέλουν κάποιο χρόνο. Άρα λοιπόν έχουμε κάποια χωριά. Παίρνονται στην κοινή υπουργική απόφαση ποιοι είναι οι οικισμοί αυτοί οι οποίοι ήδη έχουν ενσωματωθεί. Άλλο πρόβλημα είναι, κύριε Σαχίνη, ότι ακόμα και σε αυτούς τους οικισμούς, π.χ. στα καλοχώρη που έχει ενσωματωθεί, ναι, βλέπουμε ότι στον ίδιο οικισμό, η ίδια οικογένεια, στον ένα αδερφό φαίνεται το σπίτι του, τα ακίνητά του, στον άλλο δεν φαίνονται. Άρα εδώ πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Γιατί κάποιοι δεν μπορούν να εντοπίσουν, δεν μπορούν να ταυτοποιήσουν τα ακίνητά τους. Είναι ένα θέμα. Είναι θέμα του ταχυδρομικού κώδικα που ενδεχομένως δεν έχει μπει σε φορολογική δήλωση, θα το διορθώσουμε. Θέλει κάποια επεξεργασία να δούμε οι άνθρωποι που έχουν τέτοια προβλήματα γιατί δεν εμφανίζονται τα ακίνητά τους στις περιοχές που ήδη έχουν εντάξει στο σύστημα. Τρίτον, ιδιαίτερη προσοχή. Έχουμε τρεις κατηγορίες που ζητάμε αποζημιώσεις. Για πολύ βαριές βλάβες στο ακίνητο, για σημαντικές βλάβες και ελαφριές βλάβες. Και το λέω αυτό γιατί ανάλογα το τι θα δηλώσουμε, μας βγάζει το σύστημα και το ποσό της αποζημίωσης που διεκδικούμε. Που είναι δύο ποσά. Αποζημίωση εφάπαξ για την οικοσκευή, χωρίς ιδιαίτερα δικαιολογικά, και προσοχή, προκαταβολή έναντι στεγαστικής αρρωγής. Εδώ, περί προσοχή, διότι δηλώνουμε μια κατηγορία, από εκεί και πέρα για να οριστικοποιηθεί αυτό στην πορεία χρειάζεται και πρέπει να γίνει, να υποβληθεί ο φάκελος με τα σχετικά πιστοποιητικά, με την έκθεση όχι της τωρινής επιτροπής αλλά της δευτεροβάθμιας που θα ακολουθήσει μετά από ένα χρονικό διάστημα που θα δώσει την επικινδυνότητα του κάθε κτηρίου και βέβαια αν χρειαστεί οικοδομική άδεια, αν χρειαστούν άδειες επισκευών, αν χρειαστούν μελέτη από το μηχανικό, όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα αναζητηθούν και θα πρέπει να κατατεθούν προκειμένου να μην έχουμε θέματα επιστροφής συγκεκριμένων ποσών που έχουν δηλωθεί. Μην πάμε δηλαδή ένα ελαφρώς, ας το πούμε έτσι, πληγέν κτίριο το οποίο έχει ελαφριές βλάβες, να το δηλώσουμε στη μεγάλη κατηγορία. Γιατί θα αντιμετωπίσουμε, δεν θα μπορέσουμε μετά να το πιστοποιήσουμε, δεν θα μπορέσουμε μετά να το διασταυρώσουμε, οπότε πιθανό να έχουμε προβλήματα. Μάλιστα. Δηλώνουμε λοιπόν και όπου θέλουμε βοήθεια ας καλέσουμε έναν μηχανικό να μας δώσει τη συμβουλή του τι βλάβες έχει το ακίνητο. Δεν μου λέτε, κύριε Μπαρτέκη, και μια τελευταία ερώτηση. Γίνονται οι δηλώσεις. Ας βάλω εσάς για να μην παρεξηγηθεί κανείς. Το σπίτι σας έχει πάθει σοβαρές βλάβες, αλλά το σπίτι σας είναι ενοικιασμένο σε μένα που έχει καταστραφεί η οικοσκευή μου.
Υπάρχει περίπτωση εσείς να δηλώσετε και να αποζημιωθείτε και για 20 Σκευή? Και εγώ που μονικάρης αποζημιώνομαι για 20 Σκευή. Προσέξτε. Την εργαστική αρρωγή θα την πάρει ο διοκτήτης σε κάθε περίπτωση. Μάλιστα. Τη 20 Σκευή, ναι. Θα την πάρει ο νικάρης. Την πάρετε εσείς. Όμως. Πώς όμως εγώ θα αποδείξω ότι είναι η 20 Σκευή? Ναι, ναι. Βεβαίως, διότι θα προκύψει και θα γίνει διασταύρωση του μισθωτηρίου, το οποίο έχει αναφερθεί στο TaxisNet με ευθύνη του ιδιοκτήτη. Αν δεν αν ο ιδιοκτήτης δεν το έχει δηλώσει, ναι, και το δηλώσει τώρα, κινδυνεύουμε πρόστιμο μέχρι 500 ευρώ. Δηλαδή, αν είχαμε, λοιπόν, αν είχαμε συμφωνήσει. Αν είχαμε συμφωνήσει. Ναι. Να έχει προηγηθεί η ύπαρξη μισθωτηρίου, το οποίο θα είναι ανεβασμένο το Taxis προκειμένου να δίνει διασταύρωση. Δεν μου λέτε, κύριε Μπαριτάκη, στις εποχές που ζούμε τα ξέρετε καλά. Εγώ και εσείς συμφωνήσαμε να μην το δηλώσετε, να μου το έχετε και μικρότερο. Εάν το δηλώσετε εσείς θα φάτε καρπαζιά, πρόστιμο. Έτσι, αν δεν το δηλώσετε εγώ δεν αποζημιώνεται η 20 Σκευή μου που μονικάρι. Σωστά? Όχι βέβαια. Μάλιστα. Δυστυχώς όχι. Εντάξει. Θα δούμε πολλά εδώ. Πρέπει να πούμε ότι η 20 Σκευή παίρνει μόνο η πρώτη κατοικία και η δεύτερη κατοικία. Δικαιολογητικά είπαμε ότι εδώ δεν χρειαζόμαστε μόνο σε ποια κατηγορία τι ζημιές έχουν πάρει. Βαριές, σημαντικές ή ελαφρύες.